Το ΜΕΡΑ25 ξεκινάμε την πορεία για το δεύτερο μέρος του διαβουλευτικού μας συνεδρίου εδώ στην Πάτρα σήμερα. Η Πάτρα είναι πάντα στη σκέψη μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αστική τάξη από εδώ ξεκίνησε τον εξυγχρονισμό αυτής της χώρας, πριν ακόμα και την απελευθέρωση της Ελλάδας, και τώρα η μισή πόλη βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας ή αεργίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά ουσιαστικά για την Πάτρα θέλουμε να αναδείξουμε το πράσινο βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα και πώς εντάσσεται η Πάτρα σε αυτό. Όσον αφορά τη χρήση της παρακμασμένης βιομηχανικής περιοχής για τη δημιουργία για μονάδων κατασκευής συσσωρευτών που θα είναι το μέλλον της ενέργειας, για την πολιτιστική χρήση της περιοχής, της βιομηχανικής περιοχής, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διασυνδεθεί αυτή η πράσινη βιομηχανική επανάσταση με το Πανεπιστήμιο και με το Πανεπιστήμιο και με το πώς εντάσσεται όλο αυτό σε ένα πραγματικά πράσινο σχέδιο μετάβαση στην Ελλάδα, όχι αυτό που δεν έχουμε και για το οποίο υποτίθεται μας δεσμεύει ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς ουσιαστικά να εντάσσει τίποτα το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ούτε στο Ταμείο Ανάπτυξης, ούτε στα επόμενα χρόνια παρά τις δεσμεύσεις του Γλασκόβη.